Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Ρένο Χαραλαμπίδη. Μου καλημέρα, στο... καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Το χαίρομαι. Τον έχουμε εμπεδώσει εδώ και χρόνια. Κοίτα να δεις, ως φιλελεύθεροι και πιστεύουμε ότι η οικειότητα όταν έχει εσωτερικούς κανόνες δεν χρειάζεται υπολατρικό. Άρα από τη στιγμή που έχουμε καταθέσει το φάκελό μας στην αγάπη μας, στο σεβασμό στη διαφορετική άποψη, καμιά φορά ο πληθυντικός είναι περιττός. Αλλά μου άρεσε αυτό που είπες πριν από λίγο, όποιος έχει άλλη γνώμη είναι φασίστας. Το έχω υποστηθεί εγώ πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι σιγά σιγά αποκαθίσταται όμως. Είναι δηλαδή... πολύ σημαντικό ότι παίζεις πρωταγωνιστής σε μία σειρά, κάνεις τον παπά. Θέλω να σου πω, ναι. Δεν έχω χάσει επεισόδιο, κάποια τα έχω δει και διπλά. Στο λέω εν τιμή, μπορείς να μου κάνεις quiz. Πραγματικά μπορείς να μου κάνεις quiz. Τα βλέπεις στην Netflix. Τα βλέπω στην Netflix γιατί. Διότι Πέμπτη και Παρασκευή στις 10 η ώρα που παίζεται, συνήθως Πέμπτη, εάν είμαστε στο σπίτι με την Ελένη, βλέπουμε κάτι που βλέπουμε και άλλες μέρες στις 10. Και μετά τα παίρνουμε πακετάκι, τα βάζουμε Netflix και τα βλέπουμε κλασικά. Άμα είμαστε στο σπίτι, που είμαστε μόνο στο σπίτι λόγω καραντίνας πλέον, Παρασκευή βράδυ. Back to back. Τέλεια, τέλεια, και, και τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει που τους συνέλαβαν. διότι και εδώ πάβω. Ναι. Όταν ξεκίνησε η σειρά, λέω κάποιο λάθος πρέπει να κάνανε στην ΕΡΤ. Έχουν φτιάξει μια σειρά που είναι μια οικογένεια το 1969, ναι, εν μέσω Χούντας. Ναι. Η σειρά είναι ταυτισμένη με την ιστορία και της ελληνικής τηλεόρασης και αντλεί από το υπέροχο ελληνικό οπτικό ακουστικό αρχείο. Ναι, και ναι, φαίνεται ότι είναι όλα καλά. Και λέω, είναι δυνατόν να έχουν φτιάξει σειρά που είναι Χούντα και είναι όλα καλά. Στην συνέχεια, βέβαια, μπαίνουν πολλά πράγματα στη θέση τους. Ρένο. Βεβαίως. Ας πούμε τώρα κάτι που θα δει και πραγματικά περιμένω να δω πώς το πάρει το κοινό. Υπάρχουν επεισόδια από κάτι το οποίο θα ξενήσει τους νεότερους. Θα δείτε φιλοχουντικούς να συγκρούνται με φιλοβασιλικούς. Δηλαδή, γενικότερα στο συλλογικό ασυνείδητο, οι συγκρούσεις ήταν μεταξύ αριστερών-δεξιών. Έλα όμως που οι μεγαλύτερες και ισχυρότερες συγκρούσεις στην Ελλάδα έχουν γίνει μεταξύ βασιλικών και μη βασιλικών, οι οποίοι ήταν με τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή, είμαι πολύ περίεργος να δω και θα ήθελα και να σχολιάσω αυτή τη στιγμή εκείνη. Έχουμε σκηνή σε καφενείο που τσακωνόμαστε. Η μισή είναι με τον Παπαδόπουλο και η μισή είναι ο Βασιλιά. Νομίζω ότι η ελληνική τηλεόραση ποτέ δεν είχε το επίπεδο και το θάρρος και την οριμότητα να κινηματογραφήσει και να προβάλλει τέτοιες σκηνές. Οι Έλληνες οριμάζουμε. Μπορούμε να δούμε κατά την ιστορία μας. Κάτι που χαίρομαι στη σειρά είναι ότι δεν φτιάχνει καρικατούρες. Δηλαδή, και ο ακροδεξιός και ο ακριαριστερός και ο κομμουνιστής και ο λαϊκός τύπος, όλοι είναι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, δεν πας να βγάλεις κανέναν στη σέντρα. Εννοείται όχι από τους κυβερνώντες και τους ασφαλίτες και τους, πώς το λένε, τα όργανα επιβολής του καθεστώτος, δεν μιλάμε για αυτούς, αυτοί είναι απεχθείς. Μιλάμε για τους κανονικούς χαρακτήρες στη γειτονιά. Είναι σε μια γειτονιά όλο αυτό το πράγμα, στον Γκίζη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κοίτα, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν τέλειωσε η Χούντα, όταν έπεσε η Χούντα, αυτοί οι άνθρωποι που κατόπιν μετά τη Χούντα ψηφίσανε και ψηφίσαν πανηγυρικά τον Καραμανλή, δεν νομίζω ποτέ η δεξιά έχει πάρει πιο πολλούς ψήφους. Αν κάτσεις να σκεφτείς κάποιος ψηφοφόρος το 1974, αυτός που ήταν 70 χρονών είχε πολεμήσει στην κρασιδική εκστρατεία. Αυτός που ήταν 50 είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο και αυτός που ήταν 40 είχε πολεμήσει τον Εμφύλιο πόλεμο. Μιλάμε λοιπόν για μια κοινωνία επί της Χούντας και λίγο με τη Χούντα που αν μη τι άλλο ήξερε ένα πράγμα. Να ανέχει το ένα στον άλλον. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μας φαίνεται λίγο υπερβολικό, γιατί όντως και η Χούντα κυνήγησε τους δημοκρατικούς ανθρώπους, παρόλα αυτά οι Έλληνες κατάφεραν και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μην ζήσουμε ένα σπαραγμό όπως οι Ισπανοί με τον Φράνκο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε οξύθυμοι, αλλά αρετή της φυλής μας είναι και μία ψυχραιμία. Δηλαδή, επιδείξαμε πολιτισμό. Αυτό ήθελα να πω και το. Και πολύ μας απασχόλησε στο σύνδελ αυτό, πως δεν θα πάρουμε θέση, ας θα πούμε την αλήθεια, αλλά θα είναι και επικοδομητική αλήθεια. Υπάρχει μέσα σε αυτό το έργο, Φερρυπίν, ένας κομμουνιστής εργάτης, ο Γρηγόρης. Βεβαίως.
δεν οποίο και εγώ συγκρούομαι. Ακριβώς, διότι καλά. Του δώσανε την πετονιέρα και τις καλωσιές χωρίς να σου έχει πάρει αυτό στη δουλειά. Τώρα ο Ξεταμάς, σου έχει παίξει ολόκληρο παιχνίδι η τριάδα με τον Περιπτερά, μάλλον η τετράδα και με τον Καφετζή. Λοιπόν, και το έχει καταπιεί αμάσιτο. Αλλά ευτυχώς, διότι εμείς δεν θέλουμε να τα βάλεις με τον ήρωα και κουμπάρο σου, που περιμένει και το πρώτο του εγγόνι. Λοιπόν, όταν σου λέω δεν έχω χάσει επεισόδιο, δεν έχω χάσει επεισόδιο. Λοιπόν, τον κομμουνιστή αυτόν δεν τον καρικατουροποιεί. Ναι. Υπάρχει ένας Περιπτεράς, ο οποίος είναι εθνικόφρον με ακραίο τρόπο. Ναι, λοιπόν, ακραίο, ναι. Ο Περιπτεράς αυτός ο Κυρνίκος όμως δεν στερείται από το σενάριο και από την προσέγγιση, τα ανθρώπινα συμπαθητικά χαρακτηριστικά του. Ακριβώς. Επειδή είναι εθνικόφρον. Ακριβώς. Αυτό που λέμε και με τους εξαιρετικούς σεναριογράφους μας, την Κατερίνα Μπέι και την Κόπη Ρανθίτη. Καλά, Κατερίνα Μπέι, respect. Την ξέρω προσωπικά. Δεν υποτιμώ την έτερη σεναριογράφο, απλά τη γνωρίζω. Είναι δυνατή. Προσπαθούμε να είναι 3D οι άνθρωποι, οι ήρωες. 3D, να μην είναι χάρτη. Όπως και στην πραγματική ζωή, δεν υπάρχει καλός και κακός. Είμαστε και καλοί και κακοί ταυτοχρόνως. Ας πούμε. Ναι, ο Κυρνίκος είναι ένας ακραίος άνθρωπος, ταυτόχρονα πρόσκοπος και ευαίσθητος. Θέλω να πω, πρέπει να φύγουμε από τα κλισέ του καλοκαιριού που ακούρε τα δάκτυλα. Δεν γίνεται να μην. Η Ελλάδα έφυγε. Είμαστε 21ο αιώνα, καλπάζουμε. Φύγαμε όλοι. Μας αλλάζει. Η σειρά αυτή μας αλλάζει χωρίς να μας κουνάει το δάχτυλο. Αυτό θέλω να κουμπλιμέντω μεγάλο. Γίνεται τον τελευταίο καιρό, Φερρυπίν, τόσο λόγο. Επιτέλους δε. Εντάξει, για τα δικαιώματα τη γυναίκα, τα οποία σε προηγούμενες εποχές έχουν βρεθεί σε δεύτερη μοίρα. Και υπάρχει αυτή η επιθετική κατήχηση. Αυτή, όπως το λένε, ο λίγον άπλητη που σου κουνάει και το χέρι και είσαι φασίστας αν δεν ακούς. Παιδιά, και υπάρχει αυτή η σειρά στην ΕΡΤ. Και μπράβο στην ΕΡΤ. Και το λέω εγώ που κάποτε είχα κάνει καρδούλα σε κάποιον που έλεγε να μπει τάγκ στην ΕΡΤ. Πόσο λάθος. Πόσο λάθος. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η σειρά στην ΕΡΤ που όλα σου τα λέει γλυκά. Δηλαδή σου θέτει για παράδειγμα την προβληματική του νοικοκυρά που πρέπει κιόλας να δουλεύει ή που θέλει κιόλας να δουλεύει. Ακριβώς. Με την προσφορά που γίνεται στη σύζυγο για να επεκτείνει το μοδιστρά δικό της. Με το πως η κόρη θα δουλέψει για πρώτη φορά παρά το γεγονός ότι η οικογένεια επέλεξε να στείλει το αγόρι στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Είδες όμως πως έχουμε πρόοδο στα ελληνικά θεάματα. Είδες πως όνομα σκράζουν ότι η τηλεόραση είναι σκουπίδι. Δεν είναι αν πραγματικά πέσουμε με ενδιαφέρον. Και να πούμε δύο λόγια για την ΕΡΤ. Και εγώ υπήρξα ενεπλάκη πολύ δυνατά στις συγκρούσεις με την ΕΡΤ. Ήμουνα και είχα δουλέψει στην ΕΡΤ. Θέλω να πω ότι η ΕΡΤ βρίσκει το δρόμο της, βρίσκει το μεγάλο κοινό και βρίσκει την επικοινωνία του 21ου αιώνα που είναι η ΕΡΤΦΛΙΞ. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες στο Netflix και πια οι τηλεθεάσεις δεν έχουν το νόημα που είχαν παλιά. Εμείς από τηλεθέαση πολλές φορές φλερτάρουμε με το διψήφιο, πράγμα πολύ σπάνιο για την ΕΡΤ, αλλά έχουμε εκατομμύρια θεατές στην Netflix. Ο 21ος αιώνας έχει έρθει, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση αλλάζουν και ελπίζω να αλλάξει και το θέατρο ύστερα από αυτά τα τρομερά γεγονότα των ημερών αυτών που μας ταράξανε όλους. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Ξέρεις, εγώ παίζω 30 χρόνια. Μπορεί να είμαι 50 χρονών, δηλαδή να μην είμαι ηλικιακά πολύ μεγάλος σαν ηθοποιός, αλλά παίζω από 19 σαν επαγγελματίας. Mm-hmm. Είμαι 30 χρόνια στο Σανίδη, στο πλατό. Υπήρχαν φορές που έφτανε ο κόμπος στο χτένι, αλλά ως διαμαγείας προσπερνούνταν. Είναι μία, η φυσική ροή των πραγμάτων είναι αυτό, είναι η δικαιοσύνη. Είμαι υπέρ της τιμωρίας ανθρώπων που έχουν παραβεί τον νόμο, αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι για σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακή παρενόχληση. Τώρα αν είμαστε στη δουλειά τσακωνόμαστε, δεν βγαίνουμε στα κανάλια, πηγαίνουμε στο ΣΕΗ, στο πειθαρχικό και λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και τώρα και μπορεί να γίνει τώρα μια σαν την Γαλλική Επανάσταση, την Γαλλική Τρομοκρατία. Τώρα μπορεί να έρθει ο κάθε κακομοίρη και κάθε κακομοίρα να αρχίζουν να σε κατηγορούν για οτιδήποτε. Κοίτα, δεν μπορούσα να λαμβίνει πριν από 15 χρόνια που είσαι άσχημα. Ο μεγάλος διαχωρισμός αριστεράς με δεξιά
δεν προήλθε από την Εθνοσυνέλευση στην πρώτη φάση της Γαλλικής Επανάστασης, όπως ξέρουν οι πιο διαβασμένοι. Προήλθε από την αντίδραση του Αγγλικού Διαφωτισμού, του Βρετανικού Διαφωτισμού στη Γαλλική Επανάσταση. Οι πιο συντηρητικοί φιλελεύθεροι, όπως ο Μπέρκ, έλεγαν: παιδιά, η αλλαγή δεν γίνεται με γκυλοτίνες. Οι άλλοι έλεγαν ότι κι όμως μερικές φορές η βία είναι αυτή η οποία θα φέρει την πραγματική ελευθερία. Είναι φοβερή η προβληματική που θέτεις. Ναι, είδες όμως τώρα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, κωμικό, έτσι, δεν θέλω να καταγραφεί ως ανάλαφρο παράδειγμα. Mm-hmm. Στα καλύτερα μας χρόνια αλλάζουμε. Έχουμε ένα καμαρίνι για άντρες και γυναίκες. Δηλαδή, φροντίζουμε, αλλά πολλές φορές μπορεί κάποιος, ενώ βιάζεσαι να φύγεις, mm-hmm. να αλλάξεις μπροστά σε μια κοπέλα. Φοβερός ο ενδυματολόγος. Δεν ξέρω ποιος είναι, ή ενδυματολόγος. Πρέπει να το πούμε. Είναι πάρα πολύ. Είναι, βέβαια, είναι η ομάδα του εξαιρετική. Φίλε, πραγματικά η σειρά είναι σαν να, το μόνο πράγμα που λείπει, ξέρεις ποιο είναι, η μυρωδιά των σπιτιών μας. Τα παλιά τα χρόνια. Μόνο η μυρωδιά λείπει, ρε φίλε, από αυτή τη σειρά. Καλά, εντάξει, για τον Πιτσιρικά, τον οποίο τον μάθαμε με το προφίλ, κροφίλ. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Και τα άλλα παιδάκια καταπληκτικά. Υπάρχει η σειρά, υπάρχει το ερχόμενο συνέχιση του χρόνου. Το καλό που σας θέλω, θα κάνω κοινοβουλευτική ερώτηση να πεις του Ζούλα. Εάν αυτό. Να σου πω, τα καλύτερα μας χρόνια, τα καλύτερα μας χρόνια είναι ο λόγος που δεν έχω κάνει κοινοβουλευτική ερώτηση για το μνημείο των υποτιθέμενων νεκρών στην ΕΡΤ. Αυτό το λάθος ήθελα να συμμετέχω, αλλά να σου πω κάτι. Ο δεύτερος κύκλος ήταν Πασόκ, δηλαδή θα βάλω Ζιβάγκο. Ωραία. Γίνομαι φανατικός Πασοκικός. Ελά τώρα. Διότι είσαι ο μεγάλος όφα. Έτσι. Αυτό είναι το περσονάζ. Ο χουντικός, ο εργολάβος χουντικός. Ακριβώς. Που γίνεται αριστερούλης. Κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν ξέρω τι. Άρε Ερτ, αλλαξοπιστήσαμε. Αλλαξοπιστήσαμε. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι τρομερή φάση. Από ό,τι μας λένε και εμάς είμαστε πολύ κοντά στον υπογραφείο ο δεύτερος κύκλος. Και είχε ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις κάτι. Δεν έχουμε δει την μεταπολίτευση και τα προγράμματα του Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η Ελλάδα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ελπίζουμε στο δεύτερο κύκλο. Άσε, ακουμπάτε πράγματα. Το σημείο προσθέτων στην ΕΡΤ θέλω να πάμε οι δυο μας να αφήσουμε ένα λουλούδι. Έτσι, γιατί μου στάρουμε, ρε φίλε, πιστεύω τώρα. Σωστό. Ανωτερότητα δηλαδή, Ναι, να αφήσουμε ένα λουλούδι για αυτούς και να ψάλουμε και δεν ξέρω τι να πάμε. Ένα απολυτίκιο να πάμε, βασικά μια εξώδιο ακολουθία. Ναι, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως και αναπαύσεως. Κάτι τέτοια πράγματα. Μπράβο, ναι. Θα φέρω και το λιβανιστήρι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί να μην βάλουμε και μια δικιά μας γραφή που έτσι λέγεται ανδρών του πανών Πασαχιστάφων. Έτσι. Αυτό, Μολόν Λαβέρτ. Μολόν Λαβέρτ. Αυτό είναι. Και την Κωνσταντοπούλου να φωνάζει βοήθεια. Έτσι. Σε installation από πίσω, Ακριβώς. Αυτό, δηλαδή προχώ τέχνη που σπάει τα όρια μεταξύ των παραστατικών και μη τεχνών. Τώρα γελάμε, αλλά θυμάσαι το τι έγινε, έτσι. Κοίτα, εντάξει, τώρα να σου πω. Ναι. Έχω ξεκινήσει σήμερα μια εκπομπή πάρα πολύ βαριά επικαιρότητα. Έχω αγνοήσει πλήρως την επικαιρότητα, διότι πλέον η επικαιρότητα αποκτά και μια μαρμωτική μέρα της μαρμότας, έτσι. Ναι. Φύση, εδώ τώρα ειδικά με τους περιορισμούς του κορονοϊού. Ναι. Γιατί, διότι αυτό που είπες, τώρα τουλάχιστον μπορούμε και να γελάμε με 2-3 πράγματα. Ναι. Τότε οι κρεμάλες μας, θυμάσαι τις κρεμάλες στο Σύνταγμα. Καλά, στίευες. Μας κρεμάγανε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Γνωστά αυτά. Mm. Σου πάει πολύ το μουστάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το κρατήσω, το ξέρεις για το Πασόκ βέβαια. Έτσι. Γιατί Πασόκ ανανεώνομαι. Έτσι. Μόνο Πασόκ. Ορίστε. Μόνο Πασόκ, το έχει καταλάβει και η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Ναι, στο Πασόκ είμαστε όλοι Πασόκ. Είναι τώρα αυτό που έχουμε πει. Είμαστε όλοι Πασόκ. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι. Συνέχισα να το βλέπεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η σύγκρουση βασιλικών και χωτικών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να μάθουμε πολλά πράγματα. Ναι, άγνωστο. Ότι ξέρεις, ναι, δεν είναι, και η δεξιά δεν είναι όλοι ένα πράγμα μονομπλοκ. Να αναφέρω τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Τον εξαιρετικό μουσικό μας. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Δηλαδή, τον θυμάμαι που έγραφε το τραγούδι εκείνο για το κορίτσι απόψε. Και λες, είναι Χατζηδάκης. Είναι πλέσας, είναι άλλης εποχής. Και καταλαβαίνεις ότι το έχει γράψει αυτός ο Πιτσιρικάς ο υπέροχος. Εντάξει, έδωσε ρέστα. Και με το τραγούδι της σειράς και με τα φιλεράκια της σειράς όμως. Και η κινηματογράφηση. Σωστό, Όλγα Μαλέα. Πού πας χωρίς την όλη. Κοίτα, λοιπόν, μαζί και το Ζάρι. Μαζί και καλά το Ζάρι. Εγώ σας χαίρομαι.
Εγώ σας χαίρομαι. Λοιπόν, ραντεβού, Ρένο Χαραλαμπίδη, στο μνημείο των νεκρών της ΕΡΤ. Με ένα παπά, για ευχέλαιο. Το, παπά εννοείς τον καπνιστό ή τον παπά τον ιερέα. Θα χρειαστούν και οι δύο. Και τους δύο παπάδες, εντάξει. Πιστεύω. Ρένος Χαραλαμπίδης, κύριες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά.